Μια ξεχωριστή χειμερινή ανάβαση στην γνωστή σε όλους βέβαια κορυφή αφέντης δείκτης 2.141 μέτρα υψόμετρο στο εκκλησάκι Αφέντης Χριστός. Έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα και είναι και ιδανικό και ήταν και ιδανικό το σκηνικό εκεί με τις χιονισμένες βουνοπλαγιές. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Βλαστό, είναι ταμείας του συλλόγου, του Ρευματικού Συλλόγου Λασιθίου. Να τον καλησπερίσουμε, πώς είστε? Καλησπέρα από το παγωμένο οροπέδιο. Και εξωτερική σύνδεση από πίσω φόντο. Για βάλτε μας το κλίμα. Πού ακριβώς βρίσκεστε, ακριβώς στο σημείο? Στο ψυχρό οροπεδίο Λασιθίου. Δυστυχώς ο φωτισμός δεν είναι καλό για να σας δείξει πίσω την χιονισμένη οροσειρά του σπαθιού. Φαίνεται. Είστε πολύ τυχερός. Έχει και κρύο φαντάζομαι τέτοια ώρα τώρα, 6 και 10. Ναι, όσο περνάει η ώρα το κρύο είναι πολύ. Μάλιστα, για πείτε μας τι διοργανώσατε. Κοιτάξτε, το ρηματικός ο ΕΟΣ Λασιθίου δεν σταματάει τις εξορμήσεις το χειμώνα. Έχουν εκπαιδευτεί αρκετά μέλη του και έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, έχουν περάσει από την κατάλληλη εκπαίδευση και ανεβαίνουμε και στα χιονισμένα βουνά. Έχουμε βγει ήδη αρκετές φορές στο Σπαθί, που είναι η υψηλότερη κορυφή των αστιλιώτικων βουνών, και φέτο είχε σειρά ο Αφέντης Χριστός, η δεύτερη υψηλότερη, στα 2.141. Ήταν σαφώς δυσκολότερο αυτό το εγχείρημα από του Σπαθιού, διότι ήταν και μεγαλύτερη απόσταση και μεγαλύτερος ο βαθμός δυσκολίας. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα αυτή τη στιγμή. Δικά σας, ναι. Τα έχετε τραβήξει εσείς, είναι πάρα πολύ όμορφα. Μπράβο, είστε εκπαιδευμένοι. Χρειάζεται προσοχή βέβαια. Ένας ερασιτέχνης δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να έχεις τον κατάλληλο εξοπλισμό, να είσαι προετοιμασμένος. Να σας πω, για να φέρεις εις πέρας, σε αίσιο πέρας ένα τέτοιο εγχείρημα, ναι. Πρέπει να ισχύουν τρεις προϋποθέσεις. Ναι. Η μία είναι ο εξοπλισμός. Να έχεις το κατάλληλο εξοπλισμό, να έχεις τα κραμπών, τα πιολέ, τέλος πάντων οτιδήποτε χρειάζεται για να ανεβείς στο χιόνι και στο πάγο. Το δεύτερο είναι η εκπαίδευση. Πώς θα χρησιμοποιείς αυτόν τον εξοπλισμό, πώς θα αντέχεις τις χαμηλές θερμοκρασίες, πώς θα ανεβαίνεις μια πλαγιά με πάγο. Το τρίτο και επίσης σπουδαίο είναι να υπάρχει ομοιογένεια και αλληλοκάλυψη στην ομάδα. Σωστό. Και οι τρεις αυτές προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν για να είναι όλα εντάξει και να επιστρέψουμε σε όχι αυλαβίες και επίσης να ευχαριστηθούμε το βουνό. Αν δεν ισχύουν, καλύτερα να μείνουμε σπίτι μας. Βάλια. Και κύριε Βλαστή, όταν καταφέρνετε το στόχο σας, όταν φτάνετε στην κορυφή, να μας πείτε λίγο για τα συναισθήματά σας. Δεν περιγράφεται. Δεν μπορούμε να σας το περιγράψουμε λόγια. Πιθανόν οι εικόνες που έχετε από τα βίντεο να δώσουν μια εικόνα στον κόσμο. Είναι τρομερές οι στιγμές, διότι πρέπει να... Κοιτάξτε, είναι 10 ώρες πορεία στο χιόνι και στον πάγο. Όλες μαζί, από το πρωί μέχρι το βράδυ, λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Είναι κάθε βήμα, είναι και μια δυσκολία. Είναι ο πάγος, είναι... η αγωνία να φτάσεις και να προλάβεις να μην βραδιαστείς. Βλέπουμε και την εκκλησία αυτά, τώρα. Σας διακόπτω, κύριε Βλαστέ, και την εκκλησία που είναι θαμμένη εκεί κάτω από τα χιόνια. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Στον πάγο, παγωμένοι. Συγκλονιστικές. Δεν ήταν χιόνια, ήταν πάγος. Νομίζω ότι περιμετρικά η εκκλησία είναι καλυμμένη πάνω από μισό μέτρο πάγο, παραπάνω. Μάλιστα. Πάγος. Και πόση ώρα κάθεστε πάνω, φτάνετε στην κορυφή, πόση ώρα κάθεστε? Μισή ώρα, τρία τέταρτα σίγουρα. Να πάρουν μια ανάσα. Θέλαμε παραπάνω, αλλά δεν... Κύριε Βλαστέ, για κάποιον ο οποίος δεν έχει ξαναμπεί στη διαδικασία έτσι να ανέβει σε μια τόσο ψηλή κορυφή, αλλά θα του άρεσε να το δοκιμάσει. Είναι εύκολο, δηλαδή ερχόμενος στον ορειβατικό, ξεκινάτε από πιο χαμηλά ύψη και συνεχίζετε, ή μπορεί από την πρώτη φορά να ξεκινήσει με κάτι μεγάλο? Εφόσον το θέλει, κάποια στιγμή θα μπορέσει να το καταφέρει. Χρειάζεται όμως υπομονή και θέληση. Μάλιστα, λοιπόν. Θα πρέπει να εκπαιδευτεί, θα πρέπει να αγοράσει το κατάλληλο εξοπλισμό. Κάνουμε συχνά μαθήματα χειμερινού βουνού και εκπαιδεύσεις. Και σιγά σιγά, με υπομονή και με θέληση, ναι, κάποια στιγμή θα το καταφέρει. Λοιπόν, σε μία από τις επόμενες αποστολές, το έχουμε πει, θα έχουμε και εκπροσώπηση εδώ από την εκπομπή μας.
Κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως, με μεγάλη μας χαρά και τιμή και οπωσδήποτε όμως, ναι, στις 6 Αυγούστου, την εορτή του Αφέντη Χριστού, σας περιμένουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όλους για να ανέβουμε στην... Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να σας ευχαριστήσω πολύ και ένα πολύ μεγάλο μπράβο για τις όμορφες εικόνες που μας μεταφέρετε και επικοινωνείτε και με, το... και με τους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Όποιος θέλει, τι μας είπε ο κ. Βλαστός, όποιος θέλει κάτι πολύ, τον εξοπλισμό θα έχει, θα κουραστεί λίγο παραπάνω. Είμαστε εδώ έμπειροι, θα ανέβουμε μαζί. Ακριβώς. Υπάρχουν και ειδικοί ούτως ή άλλως να τον βοηθήσουν. Ναι, λοιπόν,